Σήμερα καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για τρεις συμφωνίες με αντισυμβαλλόμενα μέρη, από τη μια την Ελλάδα και από την άλλη αντίστοιχα τη Ρωσία, το Ισραήλ και τη Βουλγαρία. Οι δύο πρώτες αφορούν γενικά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η τρίτη αφορά διασυνοριακές διευθετήσεις. Σχετικά με τις δύο πρώτες συμφωνίες, το οργανωμένο έγκλημα, η εγκληματικότητα, δεν είναι καινούργια φαινόμενα. Τα αίτια τους είναι κοινωνικά και σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να δυναμώνουν, και αυτό γιατί η κυριότερη προϋπόθεση που τροφοδοτεί αυτά τα φαινόμενα είναι η εντυνόμενη αντιλαϊκή πολιτική, ιδεολογική και προσωρινή κυριαρχία του καπιταλισμού. Νομοτελειακά η εγκληματικότητα θα πολλαπλασιάζεται όσο δυναμώνει η φτώχεια, όσο πλαταίνει η εξαθλίωση, όσο πετάγονται στο δρόμο της ανεργίας και του περιθωρίου χιλιάδες άνθρωποι, όσο τέλος συνθλίβονται τα όνειρα χιλιάδων νέων στον κόσμο των ναρκωτικών. Είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει προτείνει και έχει στηρίξει μέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, που βάζουν φραγμό στη διακίνηση ανθρώπων αλλά και ανθρωπίνων οργάνων στην εκμετάλλευση της πορνείας. Έχει τοποθετηθεί κατά των ναρκοκυκλωμάτων, της παρασκευής και διακίνησης ναρκωτικών. Έχει καταδικάσει την εκμετάλλευση προσφύγων και μεταναστών, αποδεικνύοντας ότι όλες αυτές οι εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος συνιστούν κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και αυτό είναι κάτι που δεν είναι καινούριο. Είναι δραστηριότητες που καλύπτονται μέσα από την εμπλοκή κρατών, κυβερνήσεων, υπηρεσιών ασφαλείας. Υπάρχει πλέον ολόκληρη σειρά αποκαλύψεων που αποδεικνύει αυτές τις εμπλοκές. Με δύο λόγια, είναι τομείς κερδοφορίας μεγάλων συμφερόντων που όμως μένουν στο απειρόβλητο. Η επίθεση σε βάρος κάθε κεκτημένου δικαιώματος των εργαζομένων. Η διαρκής αντιπαράθεση για πολιτική και οικονομική κυριαρχία. Η υποκίνηση τοπικών πολέμων για τον έλεγχο ζωνών επιρροής. Είναι οι κυριότεροι όροι και τα στοιχεία της νόμιμης εγκληματικότητας του κεφαλαίου. Όμως είναι και τα στοιχεία που παράγουν και αναπαράγουν τη συνήθεια εγκληματικότητα. Άρα, όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική, όσο δεν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανατροπή της, τα κρούσματα θα αυξάνονται όσες συμφωνίες κι αν υπογραφούν. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες. Ενώ γνωρίζει τους όρους ανάπτυξης της εγκληματικότητας, την έκταση και τα στοιχεία που τη συνθέτουν, τους τρόπους και τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της, τι κάνει? Την ώρα που φωνάζει λύκο στα πρόβατα, συνεχίζει να μην προσανατολίζει τα σώματα ασφάλειας στη δίωξη του εγκλήματος. Συνεχίζει να τους αναθέτει άλλα σημαντικότερα για αυτήν από ό,τι φαίνεται καθήκοντα. Ενώ διαθέτει τους περισσότερους αστυνομικούς, ιδρύει και νέες αστυνομίες, ιδιωτικές, δημοτικές, συνοριακές. Επιχειρεί και από πάνω δηλαδή να επενδύσει στα προβλήματα που δημιουργεί η δική της πολιτική για την προώθηση άλλων σκοπών. Είναι παραπλανητικό και συνάμα προκλητικό η κυβέρνηση να παρουσιάζει στο λαό σαν κύριες αιτίες του διασυνοριακού εγκλήματος και της διακίνησης ανθρώπων και ναρκωτικών τις σημαντικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλκανικής Χερσονήσου, όπως διατυπώνεται στον κορμό της συμφωνίας. Είναι παραπλανητικό γιατί οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις που η κυβέρνηση ενοχοποιεί ως αιτία της ραγδαίας αύξησης της εγκληματικότητας στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια είναι απότοκα στοιχεία των επεμβάσεων των πιο στενών συμμάχων όλων των μέχρι σήμερα ελληνικών κυβερνήσεων, δηλαδή των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης προκλητικό, γιατί σε αυτές τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις συμμετείχαν πολύμορφα, άμεσα ή έμεσα, και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ κοινάλ, του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα όμως ενενδίαστα, αντί να απολογίστε όλοι εσείς για τη βία, τους σκοτωμούς, τους ξεριζωμούς, ναι και την εγκληματικότητα,
που προήλθε από αυτές τις βίαιες, τις ματωμένες αλλαγές συνόρων, τι κάνετε? Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Συμπεριφέρεστε σαν όλα αυτά να προήλθαν από μια παρθενογένεση. Εκμεταλλεύεστε τα απόνερα αυτών των επεμβάσεων για να περάσετε κι άλλα αντιλαϊκά μέτρα, τα δικά σας έργα. Ομονοείτε και με άλλα κράτη, κοινή συναντήληψη, για να αντιμετωπίσετε, λέει, την εγκληματικότητα. Φέρνετε σήμερα δύο συμβάσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την τρομοκρατία. Μόνο που οι συμβάσεις αυτές όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, πολύ περισσότερο το συγκαλύπτουν, περιέχουν επιπλέον πολύ επικίνδυνες διατάξεις. Υπάρχει σε αυτές πρόβλεψη για αντιμετώπιση εξτρεμιστικών και τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως δηλώνεται, δείχνοντας ότι ήδη στην ουσία έχετε συμφωνήσει με το αντισυμβαλόμενο κράτος, τη Ρωσία ή το Ισραήλ, στο τι είναι τρομοκρατία ή τρομοκράτης. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα η κύρωση καμιά συμφωνία μεταξύ σας για την αντιμετώπιση του. Για παράδειγμα, η συμφωνία με το Ισραήλ είναι ένα κείμενο που οι προβλέψεις του κινούνται απροκάλυπτα στην κατεύθυνση της προωθούμενης αναβάθμισης των πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών σχέσεων με την εγκληματική μηχανία αυτού του κράτους. Όμως αυτό είναι το κράτος που φυλακίζει χιλιάδες αγωνιστές, βομβαρδίζει άλλες χώρες, καταπατά βάναυσα πλειάδα διεθνών συνθήκων. Είναι το κράτος που ανενδίαστα δολοφονεί ακόμα και μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Βαφτίζει τρομοκράτες αυτούς που παλεύουν κατά της κατοχής, που παλεύουν για να έχουν πατρίδα. Αυτοί είναι τρομοκράτες σας. Κι όμως αυτό το κράτος με τις φρεκαλαιότητές του, τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, χθες και σήμερα το στηρίζουν φανατικά, διαμορφώνοντας μέσα από αυτή τη στήριξη βασικούς άξονες της συμφωνίας που μας φέρνεται σήμερα για ψήφιση. Ή στην αντίστοιχη συμφωνία με τη Ρωσία υπάρχει πρόβλεψη συνεργασίας των ελληνικών και ρωσικών αρχών για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση, συνεργαζόμενη με το ρωσικό κράτος και τις ειδικές υπηρεσίες, θα παρεμβαίνουν όποτε κρίνουν σε θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αυτές είναι ανατριχιαστικές προοπτικές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν τρέφει αυταπάτες. Ξεκάθαρα λέμε ότι η αιτία που γεννά και αναπαράγει τις αιτίες της εγκληματικότητας είναι ο καπιταλισμός. Άρα και γι' αυτό το λόγο, καθήκον των εργαζομένων είναι η συλλογική δράση για την ανατροπή αυτού του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και την εγκαθίδρυση του κομμουνισμού. Όσον αφορά τη συμφωνία με τη Βουλγαρία για κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίωδο Νυμφέας Μπακάζα, θέση μας είναι ότι εκτός των άλλων έχει σαν στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σέγγεν, με το οποίο διαφωνούμε και για το οποίο επανειλημμένως έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας. Δεν υποτιμάμε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των χωρών σχετικά με το διασυνοριακό έλεγχο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Όμως θεωρούμε ότι ειδικά στις σημερινές συνθήκες, στα πλαίσια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή η συνεργασία είναι υποταγμένη σε αυτό που ονομάζουμε εμείς αντιτρομοκρατικά, αντιμεταναστευτικά δόγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στο παρελθόν αξιοποιήθηκαν για προληπτικούς πολέμους για το χτύπημα των λαϊκών κινημάτων. Μετά από αυτά, καταψηφίζουμε επί της αρχής και των άρθρων και τις τρεις συμφωνίες. Σας ευχαριστώ.